Σκηνές βγαλμένες από την περίοδο του ψυχρού πολέμου διαδραματίστηκαν στη γέφυρα του ποταμού Πιούσα στα σύνορα Εσθονίας-Ρωσίας. Οι δύο χώρες συμφώνησαν στην ανταλλαγή δύο ατόμων που είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Έστον Κόβερ υποστήριζε από τον περασμένο Σεπτέμβριο που τον έπιασαν οι Ρώσοι ότι απήχθη από το εσθονικό έδαφος και τώρα είναι ευτυχής που όλα έληξαν. Πρωτίστως θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην πατρίδα. Σε σχέση με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους φρόντισαν για την τύχη μου. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένειά μου να τα καταφέρει. Η στιγμή της απελευθέρωσης επελέγει σκόπιμα προκειμένου να εμφανιστεί ως ένδειξη καλής θελήσεως της Μόσχας πριν την ομιλία Πούτιν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο επίσης Εστονός Αλεξέι Ντρέσεν κρατείται από το 2012 σε εστονικές φυλακές, κατηγορούμενος για προδοσία και απεμπόληση μυστικών στη Μόσχα.